Τριπλασιάστηκαν οι ροές μεταναστών προς την Ισπανία το 2017 σε σχέση με την περσινή χρονιά, στο βαθμό που η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου στο τέλος του έτους ενδεχομένως να περάσει την Ελλάδα, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Στη χώρα μας παρατηρείται εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του αριθμού μεταναστών και προσφύγων από 160.888 το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 σε μόλις 11.713 φέτος. Αντιθέτως, στην Ισπανία, όπου την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν εισέλθει 2.500 μετανάστες, τώρα περισσότεροι από 8.000 βρίσκονται σε ισπανικό έδαφος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία αυξάνονται οι αριθμοί σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Επί χρόνια εργαζόμαστε επ' αυτού. Ίσως τώρα να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης λόγω του πολέμου στη Συρία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το 2006 στην Ισπανία κατέφθασαν 45.000. Για να τα καταφέρουν χρησιμοποιούν τόσο τους δύο θύλακες της Ισπανίας στο Μαρόκο, τη Θέουτα Πρωτίστως και τη Μελίγια Δευτερευόντος, όσο και βάρκες στη Μεσόγειο.